σας! Τι κάνετε, Βασίστα, ελπίζω να είστε καλά από όπου και να μας βλέπετε αυτή την Τρίτη πλέον! Πού είναι το τάλι, εκεί είναι το τάλι! Βλέπετε ότι χθες δεν ήμασταν μαζί σας, αλλά υπήρχε πολύ σημαντικός λόγος, γιατί είμαστε πλέον πολύ υπερλαμπροί. Βλέπετε τις διαφορές. Θα έπρεπε να τις βλέπετε. Αν δεν τις βλέπετε, κοιτάξτε λίγο καλύτερα την οθόνη σας. Λοιπόν, και έτσι με αυτό το ανανεωμένο mood, έχουμε χαρά, διάθεση και κέφι. Παιδιά, μισό λεπτό έχω χάσει το τάλι. Πού είναι το τάλι? Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, οπότε έχουμε θέμα συζήτησης. Τα 7 παράξενα, τα 7 παράξενα ρεκόρ Guinness. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, σε πάρα πολύ λίγο θα ξεκινήσει αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά όπως βλέπετε δεν είμαι μόνη μου, στην παρέα μου έχω και την Ellen Vita Normal για εσένα που έχεις τις μαύρες σου. Γιατί μπορεί να περνάς ακμή, ξέρω ότι δεν πρέπει να γελάω με αυτό το... όχι δεν πρέπει να γελάω, δεν πρέπει να το λέω με χαρά, γιατί πάρα πολλοί από εσάς δυσκολεύεστε να το αντιμετωπίσετε, ειδικά εσείς που είστε φίλοι μου και περνάτε εφηβεία. Γιατί καταλαβαίνω ότι το να αντιμετωπίσεις την εφηβεία είναι ήδη αρκετά δύσκολο task και επιπλέον έχεις να αντιμετωπίσεις και την ακμή. Το θέμα όμως είναι τώρα ότι δεν πρέπει να σε στεναχωρεί αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει λύση στο πρόβλημά σου. Και ακούεις το όνομα Ellen Vita Normal, γιατί η Ellen Vita Normal, αυτή η ολοκληρωμένη σειρά αντιμετώπισης της ακμής, έχει τα καθαριστικά σου, το τζέλ και το μους, σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Τα καθαριστικά τζέλ και μους. Έχει και το μικρό το θαυματάκι αυτό εδώ πέρα, το τζέλ τοπικής εφαρμογής, με ήπια αντισηπτική δράση για να το αντιμετωπίζεις το κακό πριν εμφανιστεί. Και το έχεις μαζί σου και στη τσάντα σου, να το εφαρμόζεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όχι ανά πάσα ώρα και στιγμή, 2 με 3 φορές την ημέρα λέει συγκεκριμένα. Αλλά το βάζεις κατευθείαν πάνω στο σπυράκι και επιπλέον έχεις και τη μάσκα του προσώπου σου, έχεις και την ενυδατική σου την κρέμα και όλα θα πάνε καλύτερα με την Ellen Vita Normal, γιατί είναι η ολοκληρωμένη αυτή σειρά αντιμετώπισης στο πρόβλημά σου που δεν ερεθίζει το ίδιο ευαίσθητο δέρμα, γιατί το δέρμα που περνάει ακμή είναι πάρα πολύ λογικό να είναι κάπως πιο ευαίσθητο. Οπότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είναι μια σειρά που συνδυάζει τη φύση και την επιστήμη μαζί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σωστό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πάω σε break, Μαρία. Τι μου είπες? Ναι, θα πάω σε break, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μόλις επιστρέψουμε θα ξεκινήσει το θέμα της ημέρας, που όπως σας είπα, έχει να κάνει με τα 7 παράξενα ρεκόρ Guinness. Επιπλέον όμως, πριν πάω σε break, φυσικά και έχουμε κάποιους προβληματισμούς. Γιατί τι σας λέμε τόσο καιρό, να μας στέλνετε τι σας αγχώνει, σας προβληματίζει, σας στεναχωρεί. Έχει να κάνει με το σχολείο σας, με τη δουλειά σας, με το πανεπιστήμιό σας, με το αγόρι σας, το κορίτσι σας, το τι να φορέσετε, το τι να φάτε. Όλα μαζί θα τα συζητήσουμε. Να μας στέλνετε τι σας αγχώνει και τι σας προβληματίζει στα social media και του MAD TV, αλλά και στα δικά μου τα προσωπικά, βουλγαράκι κάτω παύλα L, τα βλέπουμε όλα. Και την επόμενη μέρα θα συζητάμε εδώ παρέα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Δεν είναι, Μαρία, πες! Πάρα πολλά με ενημερώνουν από το control. Οπότε θα το έχουμε και αυτό στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχω να πω κάτι άλλο? Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε σε break, να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είστε καλά από όποια να μας βλέπετε. Εντάξει, θα το συνηθίσω, παιδιά. Ψάχνω τάλι. Τώρα θα μου πεις τι είναι το τάλι. Είναι κάποια φωτάκια που υπάρχουν πίσω από τις κάμερες. Γιατί να σας πω κάτι, όλο αυτό γίνεται. Δεν μπορώ. Όλο αυτό γίνεται για τη δική σας στέρηψη, καταλάβατε. Γιατί εντάξει, έχουμε γυρίσει ανανεωμένοι. Πώς θα το κάνουμε? Δεν είμαστε πιο λαμπεροί? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξέρουμε ότι είμαστε. Λοιπόν, όπως σας είπα, το θέμα μας έχει να κάνει με τα 7 παράξενα ρεκόρ Guinness. Όπως βλέπετε, έχουμε και προβληματισμούς και θα ξεκινήσω με το νούμερο 1, που είναι η μεγαλύτερη συλλογή από αρκουδάκια και μάλιστα μία 68χρονη. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μία συλλογή με 8.026 αρκουδάκια, τα οποία τα μαζεύει από το 2012. Πού χωράνε 8.000 αρκουδάκια, το διανοείσαι? Που όταν ήμασταν μικροί, πού τα έχει? Το έχει μέσα σε ένα δωμάτιο. Α, το κάνει σαν μουσείο. Α, εντάξει, εγώ νόμιζα μέσα στο σπίτι, γιατί σκέφτηκα ότι εμείς όταν ήμασταν μωράκι, είχαμε 5 αρκουδάκια, δεν χωρούσαμε εμείς μαζί με τα αρκουδάκια στο δωμάτιό μας. Τώρα λέω, αυτή που έχει 8.000 αρκουδάκια, πώς χωράνε αυτά μέσα σε ένα σπίτι? Αλλά μάλλον θα τα έχει, ναι, θα τα έχει έτσι μέσα σε ένα δωμάτιο, όπως λέει η Μαρία. Νούμερο 2,
τα ψηλότερα, τα μεγαλύτερα σε μήκος μαλλιά. Πώς τα είπαμε, Μαρία? Τα μεγαλύτερα σε μήκος μαλλιά, λοιπόν, τα οποία φτάνουν στα 52 εκατοστά, φίλε. 52 εκατοστά όρθια. Το μισό εκατοστό πόσο είναι τόσο με το συμπάθειο? Πόσο είναι 50 εκατοστά? Όσο είναι ο Μίτσος, για παράδειγμα. Μισό μέτρο, πόσο είναι? Παραπάνω. Γιατί ασχοληθώ όλοι με το ύψος μου ξαφνικά? Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει? 1,70, ευχαριστώ. Άρα, 50 εκατοστά τώρα πόσο είναι? Πρέπει να το δείξω, παιδιά, για να το καταλάβουμε. Τόσο είναι 50 εκατοστά? Τόσο? Τόσο? Πόσο η βαλίτσα? Α, τόσο. Άρα τόσο μαλλιά είχε αυτός, 52 εκατοστά. Πόσο μεγάλα είναι 52 εκατοστά και πώς τα έκανε, πώς τα περιποιούταν? Α, σαν εσύ, Μαρία, που έχεις, ας πούμε, πάρα πολύ μακριά μαλλιά, να τα σηκώσεις όλα προς τα πάνω, σαν να λέμε. Α, αλλά αυτό, άμα το κάνεις με τζέλ και χρησιμοποιήσεις υλικά, γίνεται. Εντάξει, μπορεί να το κάνει και μια κοπέλα, επειδή είναι άντρας, μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες. Α, είναι άφρο το μαλλί του. Ωραία. Ο Αμερικανός, λοιπόν, Μπένι Χάρλεμ, έχει φράτζα 52 εκατοστά, μαλλιά, ναι, όπως μετρήθηκε στο Λος Άντζελες στις 6 Νοέμβρη του 2016. Νούμερο 3. Είναι και μοντέλο με 52 εκατοστά μαλλί. Και για το μαλλί του είναι και μοντέλο. Άκου τώρα πληροφορίες. Νούμερο 3. Φούσκωμα μπαλονιών σε μία ώρα. Ένας τύπος κατάφερε να φουσκώσει 910 μπαλόνια μέσα σε μία ώρα στο Κολοράντο, εκεί πέρα, στην Αμερική. Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Σε μία ώρα 910 μπαλόνια. Τι μπαλονάκια μου έχουν ζητήσει να φουσκώσω σε γενέθλιο πάρτι και μου βγήκε το πνευμόνι, το είδα. Εδώ. Έφτιαξα το πνευμόνι. Δηλαδή, πώς γίνεται 910 μπαλόνια? Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αθλητής βασικά για να φουσκώσει τόσο πολλά μπαλόνια. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάρα πολύ γερά πνευμόνια. Αυτά τα πνευμόνια που έχουν και οι κολυμβητές και να τα εξασκείς. 910 μπαλόνια, τώρα καταλαβαίνεις πόσο πολλά είναι. Που δίνεις τόσο πολύ αέρα. Καταρχάς, εγώ ζαλίζομαι μετά. Άμα φουσκώσω. Πρέπει, θέλει εξάσκηση αυτό. Είναι ένα δύσκολο ταλέντο και task. Λοιπόν, θα πω κι άλλο ένα και θα πάω σε break. Νούμερο 4. Αγώνες 100 μέτρων με καρέκλες. Και εννοούμε τις καρέκλες που είναι αυτές με τα ροδάκια που χρησιμοποιούμε στα γραφεία και έχουμε στο σπίτι μας. Αυτό το βάλαμε μέσα, κυρίως ξέρετε γιατί. Γιατί ποιος αργόσχολος άνθρωπος σκέφτηκε να κάνει αγώνα με τέτοια καρέκλα. Και μάλιστα για 100 μέτρα και να βγει και ο νικητής. Δεν είναι λίγο ότι παίζω και με αυτόν τον τρόπο παίρνω στο ρεκόρ Guinness, ας πούμε. Εμένα κάπως έτσι μου φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει όμως για την ιστορία να σας πω ότι ένας τύπος, ο Αντρέ Ορτόλφ, κάπως έτσι, Ορτόλφ, κατάφερε να κερδίσει με χρόνο 31 δευτερόλεπτα, 31,92 δευτερόλεπτα στο Augsburg της Γερμανίας, στις 15 Αυγούστου του 2014. Καλά, τι ονόματα είναι αυτά, ποτέ δεν μπορούσα να το πω. Augsburg. Τέλος πάντων, τι σημασία έχει τώρα, μπράβο του και συγχαρητήρια του ανθρώπου. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break και όταν επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε με τη λίστα φυσικά. Χρειάζεται να πω κάτι? Ναι, θα πω. Όχι, θα σας τα πω όλα μετά. Θα σας τα πω, ανοίξτε πάρα πολύ καλά τα αυτιά σας, εσείς που έχετε ταλέντο, έχετε φωνή, το έχετε με το χορό και θέλετε να σας δοθεί μια ευκαιρία. Έχω κάτι πάρα πολύ. Έχω μια πολύ σημαντική πληροφορία να μοιραστώ μαζί σας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε! Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά από όποιον να μας βλέπετε. Ανανεωμένοι, υπερλαμπροί, ολοφωτεινοί και όπως σας υποσχέθηκα πριν, έχω κάποια σημαντικά νέα για εσάς που είστε αγόρια και είστε 14 ετών και πάνω ή για εσάς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, αλλά έχετε κάποιον φίλο, γιατί ψάχνουμε συγκεκριμένα αγόρια που είναι από 14 ετών και πάνω και το έχει, βρε παιδάκι μου, με το χορό, το τραγούδι, έχει το ταπεραμέντο, έχει την προσωπικότητα και θέλει να του δοθεί μια ευκαιρία να τα αποδείξει όλα αυτά μπροστά σε ένα κοινό και μπροστά σε τρεις φανταστικούς coaches. Γιατί, παιδιά, όλο αυτό τώρα έρχεται και εντάσσεται σε αυτό που θέλω να σας πω τώρα για το Λαμπάντα.
αυτό το μουσικό talent show, το οποίο στο εξωτερικό έχει αναδείξει το συγκρότημα, το boy band, του CNCO, οι οποίοι κάνουν παγκόσμια καριέρα. Οπότε, εάν θέλετε να αρπάξετε αυτή την ευκαιρία, στείλτε το βιογραφικό σας και ένα mini demo, γιατί σε τέτοιες δουλειές έτσι πρέπει να γίνεται, demo πρέπει να στείλετε με τη φωνή σας. Να στείλετε λοιπόν στο mail privateauditions@tvopen.gr. Εκεί ακριβώς είναι αυτό το mail όπου εσείς θα στείλετε το βιογραφικό σας, όπως είπα, και το demo σας και θα πάρετε μέρος σε 3 πριβέ οντισιόν που θα γίνουν με τους 3 coaches σας. Μάλιστα, αυτές οι οντισιόν, από ό,τι έχω διαβάσει, πρόκειται να γίνουν στις 10 και 11 του Νοέμβρη, οπότε πρέπει κάπως να τρέξετε γιατί πλησιάζει ο καιρός. Μην αργείτε όμως, γιατί εμείς περιμένουμε με λαχτάρα το νέο Super Hot Boy Band εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα... Τι, Γιώργο μου? Και μάλιστα θέλω να ξέρετε ότι το νικητήριο συγκρότημα θα υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panic Records. Χειροκροτώ μόνη μου. Και επίσης θα κερδίσουν 50.000 ευρώ. Άρα υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι, εκτός από το δισκογραφικό συμβόλαιο και τα 50.000 ευρώ, θα κάνουν και πάρα πολύ μεγάλη καριέρα. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Αν είστε, μην χάνετε χρόνο. Μπείτε, όπως σας είπα, στείλτε το mail σας, με συγχωρείτε, privateauditions@tvopen.gr. Επίσης, για πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο labanda.gr, όπως επίσης και στα social media του MAD TV και σε Facebook και Instagram, γιατί και εκεί υπάρχουν πληροφορίες. Εκεί υπάρχουν και οι coaches σας, η Ελένη Φουρέιρα, ο Θοδωρής Μαραντίνης και ο Μιχάλης Πουινέλης, που σας δίνουν κάποιες έξτρα συμβουλές. Οπότε, μην χάνετε χρόνο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πλησιάζει ο καιρός. Λοιπόν, η λίστα μας, όπως λέγαμε πριν, έχει να κάνει με τα 7 παράξενα ρεκόρ Guinness που έχουν καταγραφεί. Είχαμε μείνει στο νούμερο 4. Με τους αργόσχολους, αυτούς που κάνουν αγώνες δρόμου με καρέκλα με ροδάκια. Τέλος πάντων. Νούμερο 5 είναι η γρηγορότερη επίλυση του κύβου Rubik, η οποία έγινε από ένα φοιτητή από την Αυστραλία, τον Joan Zemdegs. Whatever, που χρειάστηκε μόλις 4,73 δευτερόλεπτα για να λύσει το κύβο του Rubik. Θα σας πω λίγο κάτι. Εμένα με έπιασε μια τρέλα πριν λίγο καιρό και λέω, μέσα στο to-do list μου σε αυτή τη ζωή είναι να μάθω να λύνω τον κύβο του Rubik. Να είναι καλά ο φίλος μου ο Βαγγέλης που μου έδειξε τον τρόπο, γιατί προσπαθούσα να διαβάσω από το Wikipedia, δεν καταλάβαινα τίποτα με τους αλγόριθμους εκεί πέρα που τα έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, τον έλυσα τον κύβο του Rubik, αλλά πιστεύω ότι μέσα στον χρόνο μου, την πρώτη μέρα που τον έλυσα, ασχολιόμουν για να το λύσω από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1.30 το βράδυ. Πόσες ώρες είναι? Από τις 8... Ο άλλος το έλυσε 4 δευτερόλεπτα. Γελάω. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1.30 το βράδυ. Μου βγήκαν τα μάτια. Αλήθεια σας το λέω. Και επίσης, για να τον λύσεις πάρα πολύ γρήγορα, προφανώς χρειάζεται πάρα πολύ εξάσκηση, πάρα πολύ εξάσκηση. Όντως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις, αλλά 4 δευτερόλεπτα, εγώ έρχομαι να καταρρύψω αυτούς όλους που το κάνουν. Εγώ, η Ελένη Βουλγαράκη, εδώ από την Αθήνα, που κατάγομαι από την Καστορία, έρχομαι να το καταρρύψω και να πω ότι μάλλον τον έχουν κάπως προετοιμασμένο τον κύβο. Γιατί αν το έχεις στα ψηλοτελευταία στάδια που είναι μπερδεμένος, κάνεις ένα τάκ, 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 τάκ και λύνεται σε 4 δευτερόλεπτα. Κατάλαβες? Οπότε, άμα μου δώσεις και εμένα ένα λυμένο κύβο που έχει περάσει όλα τα δύσκολα στάδια, κάνω 3 κινήσεις και στο λύνω. Σε 4 δευτερόλεπτα δεν γίνεται, φίλε. Είναι πάρα πολλές κινήσεις. Δεν ξέρω, εκτός αν έχεις 6 δάχτυλα στα χέρια σου και το κάνεις με όλα. Δεν ξέρω. Αυτούς που θαυμάζω όμως είναι αυτοί και το θεωρώ πραγματικά skill. Γενικά, τον ελέγχει στον κύβο του Rubik. Αλλά γενικά αυτούς που θεωρώ ότι είναι εξωπραγματικοί άνθρωποι είναι αυτοί που λύνουν τον κύβο του Rubik με τα δάχτυλα του ποδιού. Αυτό το συνειδητοποιείς, που δεν έχεις καθόλου την αίσθηση και το κάνεις με τα πόδια. Και επίσης έχω δει να το λύνουν και με τη μύτη, με τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι, και με άλλο μέλη. Δεν ξέρω, τώρα στο YouTube εγώ είχα καεί, έψαχνα παντού tutorials για να μάθω να λύνω τον κύβο του Rubik. Για να μπει σε. Ρωτάει η Μαρία, πάρα πολύ εύστοχα, γιατί να το λύσει τον κύβο του Rubik με τη γλώσσα σου. Δεν είμαι σίγουρη για τη γλώσσα. Πάντως έχω δει όντως να λύνει τον κύβο του Rubik με τα δάχτυλα του ποδιού. Που είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Το πας σε άλλο level. Μετά δεν σου φτάνει αυτό. Λες, εντάξει, θα κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, με το λόγο του αυτιού. Εν πάση περιπτώσει. Κύβος του Rubik, όπως σας είπα, σε 4 δευτερόλεπτα δεν σε πιστεύω καθόλου. Άμα με βλέπεις εσύ από την Αυστραλία, ναι, αμφιβάλλω για αυτό το skill σου. Νούμερο. Περιμένετε λίγο,
Νούμερο 6. Η ταχύτερη πληκτρολόγηση με τη μύτη. Ένα Ινδός έκανε το πιο περίεργο ρεκόρ, λέει, το 2014. Πληκτρολόγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη μύτη του, σε μόλις 47 δευτερόλεπτα. Και ξέρετε τι πληκτρολόγησε? Guinness World Records have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest time. Και αυτή την φράση την πληκτρολόγησε, όπως σας είπα, σε λιγότερο από ένα λεπτάκι. Μπήκε στο ρεκόρ Guinness. Ενώ νούμερο 7 ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι που χόρεψαν το Thriller του Michael Jackson την ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου στάρ, 29 Αυγούστου, στο Μεξικό, και συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν 13.597 άνθρωποι και χόρευαν το Thriller. Τώρα, άμα το έχεις δει, γνωστό, βάζεις λίγο το Thriller. Αλλά να σας πω κάτι, είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό τώρα το ρεκόρ Guinness. Πάει ο άλλος και λέει, θα πάρω τον Μίτσο και θα τον πετάξω χίλιες φορές στον τοίχο, χωρίς να πέσει κάτω. Ναι, χωρίς να πέσει κάτω. Και πάει, το καταγράφει, δεν το έχει κάνει κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο, μπαίνει στο ρεκόρ Guinness. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια κουλά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, συγχαρητήρια που μπήκαν στο ρεκόρ Guinness, να σκεφτούμε κι εμείς κάτι να κάνουμε. Υπάρχουν και κάποια αστεία. Μαρία, ποια βλέπαμε που ήταν έτσι αστεία? Πέρα από τα πολύ κλασικά, που είναι τα μεγαλύτερα νύχια, η μεγαλύτερη γλώσσα, που έφτανε η γλώσσα μέχρι εδώ κάτω, οι μεγαλύτερες βλεφαρίδες, που έφτανε μέσα εδώ κάτω. Έχει διάφορα περίεργα ρεκόρ Guinness. Εν πάση περιπτώσει, εμείς βρήκαμε αυτά τα 7 και σας τα παρουσιάσαμε. Λοιπόν, θα φύγουμε για ένα break, να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και το προβληματισμό της ημέρας. Μην ξεχνάτε, στέλνετε, συνεχίζετε να στέλνετε και στα social media του MAD TV και στα δικά μου τα προσωπικά. Τα βλέπουμε όλα και τα αναλύουμε εδώ παρεούλα. Γιατί ούτως ή άλλως τα λέμε. Γιατί να μην το κάνουμε γενικά? Μπορεί να βοηθήσουμε και κάποιον άλλον άνθρωπο, βρε αδερφέ. Οπότε πάμε σε break, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς προβληματισμούς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, pop κι αν μας βλέπετε. Και ήρθε η ώρα για τους προβληματισμούς. Πριν όμως περάσουμε σε αυτά τα θέματα που μας καίνε, γιατί μιλάμε για σχέσεις, για πώς θα χωρίσετε, πώς θα τα ξαναβρείτε, πού να πάτε, τι να φορέσετε, μας έχετε στείλει επίσης. Πριν ξεκινήσουμε και σχολιάσουμε όλα αυτά, φυσικά να σας πω ότι, επειδή μιλάμε για προβληματισμούς, τι δεν πρέπει να σας προβληματίζει, δεν πρέπει πλέον να σας προβληματίζει το θέμα της ακμής. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Έχει τελειώσει, διότι υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα που ονομάζεται Ελενβίτα Ακνόρμαλ. Και μάλιστα η ολοκληρωμένη σειρά Ελενβίτα Ακνόρμαλ με την κρέμα ημέρα σας, με τη μάσκα σας, με τα δύο τα καθαριστικά και το τζέλ και το μουζ για βαθύ καθαρισμό. Γιατί, παιδιά, να καθαρίζεις σωστά το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ βασικό όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα. Και έχεις και το μικρό θαυματάκι που είναι το τζέλ τοπικής εφαρμογής με ήπια αντισηπτική δράση που το εφαρμόζεις 2-3 φορές την ημέρα απευθείας στα προβληματικά σημεία και αντιμετωπίζεις το κακό από τη ρίζα, το βάζεις και μέσα στη τσάντα σου αυτό. Είναι τόσο δα μικρό και χωράει. Ωραία. Τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ κιόλας. Αλλά εντάξει, να σας πω λίγο κάτι. Τι ήθελα να πω. Ναι, εκτός από αυτά όμως, το ότι πρέπει να περιποιείσαι με τη σωστή σειρά περιποίησης το πρόσωπό σου. Και η Ελενβίτα είναι μία από αυτές, είναι μία σωστή σειρά που μπορείς να απευθυνθείς όσον αφορά την ακμή, γιατί συνδυάσει τη φύση και την επιστήμη. Οπότε δεν ερεθίζει για το ίδιο ευαίσθητο δέρμα, θέλω να ξέρετε. Και εκτός από αυτό, πρέπει να φροντίσετε και άλλα πράγματα, παιδιά. Έχω διαβάσει και τα έχουμε πει και εδώ, δηλαδή σε εκπομπή. Πρέπει να προσέχετε, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας. Δεν πρέπει να αγγίζετε ενώ το πρόσωπό σας με βρώμικα χέρια. Δεν πρέπει να σκαλίζετε τα σφυράκια, που το κάνουμε, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και το κάνουμε όλοι μας, άμα ξεχνιόμαστε. Επίσης, πρέπει να αλλάζετε συχνά μαξιλαροθήκη. Πρέπει να ενυδατώνεστε, να πίνετε πολύ νερό. Είναι πάρα πολλά τα tips εισαγωγικά που πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε ένα υγιές δέρμα. Αλλά σίγουρα το πιο βασικό είναι το να απευθυνθείτε σε μια πολύ, πολύ καλή σειρά προϊόντων. Τη συγκεκριμένη σειρά της Ελενβίτα Ακνόρμαλ μπορείτε να τη βρείτε στα φαρμακεία. Οπότε, παιδιά, πηγαίνετε και πραγματικά θα δείτε το πρόσωπό σας να λάμπει. Δεν θέλω να αναλώνεστε άλλο σε τέτοια προβλήματα, να είστε εγκλωβισμένοι σε αυτή την ανασφάλεια, γιατί πλέον θα δείτε το πρόσωπό σας να αλλάζει. Υπάρχει λύση, δεν είστε μοναδικοί και πραγματικά η ακμή είναι κάτι που πρέπει να κάνει τον κύκλο της.
Δηλαδή η ακμή θα περάσει. Πρέπει να κάνει τον κύκλο της και να περάσει. Να έχετε λίγο υπομονή και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ψυχολογία. Οπότε προσπαθήστε, ξέρω ότι είναι δύσκολο σε περίπτωση που το περνάς και σου ρίχνει τη διάθεση το ότι βλέπεις, ας πούμε, προβλήματα, βλέπεις πυράκια στο πρόσωπό σου. Αλλά πραγματικά προσπάθησε να το αντιμετωπίσεις με λίγη αισιοδοξία και σίγουρα θα πάει καλύτερα. Γιατί το να αγχώνεσαι σίγουρα εντείνει το πρόβλημά σου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ellen Vitac Normal στα φαρμακεία. Να πάμε στους προβληματισμούς. Έχω έναν εδώ πέρα από την φίλη μου, δεν θα πω όνομα. Δεν μου γράφετε, ρε παιδιά, αν θέλετε να λέω το όνομά σας ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, μία φίλη μου στο Facebook μου λέει: «Γεια σου, Ελένη, έχω ένα μικρό προβληματάκι. Είναι ένας που μου αρέσει και μάλλον του αρέσω, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερός μου. Τι να κάνω?» Δεν μου λες πόσο μεγάλος είναι, είναι η αλήθεια, και πόσο μικρή είσαι εσύ. Είναι μία παράμετρος που πρέπει να υπολογίσουμε και πρέπει να σκεφτούμε. Έστω όμως ότι εσύ είσαι 20, 21 και αυτός που σου αρέσει μπορεί να είναι... να έχει τα... Ποιο? Α, η Μαρία λέει ότι ακούστηκε γυμνάσιο. Λες να είναι γυμνάσιο, δηλαδή τύπου να είναι 15 και το αγόρι να είναι μεγαλύτερος, να είναι τρίτη ηλικίου, ας πούμε, να είναι 18. Δεν είναι και πολύ μεγαλύτερος. Γενικά, σε ό,τι σχέση και να είναι, να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί, παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι. Το θέμα είναι να έχεις μία πολύ φυσιολογική σχέση, ό,τι και να είναι αυτή, με απόλυτο σεβασμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να νιώθεις εσύ εντάξει με αυτό που σου συμβαίνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι κάτι πολύ υποκειμενικό η ηλικία. Μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται πολύ, αν είναι πάρα πολλά τα χρόνια διαφοράς, αλλά κι όμως δεν έχουμε συναντήσει γονείς. Δηλαδή, μου έρχονται στο μυαλό μου δύο γονείς φίλων μου που έχουν... ενός φίλου μου, οι γονείς έχουν 15 χρόνια διαφορά, που 15 χρόνια καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά. Και οι άλλοι έχουν 10 χρόνια. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά άμα φτάσεις, ας πούμε, και είσαι 30 με 40 χρονών, δεν φαίνεται ηλικία. Η διαφορά ηλικίας φαίνεται όταν είσαι, για παράδειγμα, 15 με 25 ή 15 με 30. Εκεί φαίνεται η διαφορά ηλικίας και εκεί φαίνεται, υπάρχει και ένα gap στη σκέψη και στο μυαλό. Γιατί υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα, υπάρχει άλλος τρόπος ζωής, οπότε εκεί κάπως το χάνεις. Το θέμα όμως είναι να νιώθεις καλά εσύ, να νιώθεις καλά με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και σε περίπτωση, θέλω να σου πω, που υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας και εσύ είσαι ok με αυτό, να ξέρεις, να είσαι βασικά προετοιμασμένη ότι μπορεί και να υπάρξουν άνθρωποι που θα το δουν θετικά και μπορεί να το χλεβάσουν αυτό. Να είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό, να έχεις σκληρό στομάχι και κατά τα άλλα να κοιτάξεις τη δική σου ευτυχία, εγώ θα σου πω. Ό,τι σε κάνει εσένα ευτυχισμένη. Αρκεί να βλέπεις ότι είναι αμοιβαίο επίσης αυτό. Εντάξει, μην θέλω τυφλούμε σε τέτοια. Γιατί όλες το έχουμε περάσει αυτό. Ναι, θέλω τυφλούμε. Και να μην βλέπουμε την αλήθεια μπροστά μας και να τα βλέπουμε όλα ιδανικά. Και να μην είναι τελικά. Και να βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει αφού απομακρυνθούμε. Αλλά εάν είσαι μικρή, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω, να προσέχεις. Αν είσαι πολύ μικρή, να προσέχεις και καλό είναι να μιλήσεις τη μαμά σου γι' αυτό. Οι μαμάδες μας είναι οι φίλες μας. Ή στις φίλες σου, στις κολλητές σου, στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Να μιλήσεις, να πάρεις μία γνώμη. Και στην αδερφή σου επίσης, σωστά Μαρία. Γιατί το να παίρνεις μία δεύτερη γνώμη σε κάτι τέτοιο σημαντικό μπορεί να σου επισημάνει κάποιος άνθρωπος του κοντινού σου περιβάλλοντος κάτι το οποίο δεν είχες σκεφτεί εσύ. Γιατί είσαι ενδεχομένως ερωτευμένη. Αλλά να το μοιραστείς. Και εγώ θα σε συμβούλευα κυρίως να το μοιραστείς με τη μαμά σου, γιατί οι γονείς μας μαζί με τους κανονικούς κολλητούς μας. Όχι τους κολλητούς μας, τους κανονικούς κολλητούς μας, όχι. Θέλω να πω ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που δεν θέλουν σίγουρα το κακό μας. Άρα θα σας συμβουλεύσουν σωστά. Εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Πόσο χρόνο έχω? Ωραία, θα πω λίγο για το λαμπάντα τώρα, γιατί παιδιά, αγόρια, φίλοι μου, εσείς που είστε 14 ετών και πάνω και το έχετε με το χορό και το τραγούδι και έχετε και ταπεραμέντο, έχετε και προσωπικότητα και θέλετε να δείξετε όλο αυτό το πακέτο, να σας δοθεί μια ευκαιρία για να το δείξετε στο κοινό,
και να, δεν ξέρω, μπορεί να θέλετε να ανήκετε σε αυτό το νέο super hot boy band που ετοιμάζεται, γιατί το La Banda έρχεται να αναδείξει το νέο boy band εδώ στην Ελλάδα, το οποίο μετά το πέρας του παιχνιδιού θα υπογράψει δισκογραφικό, με συγχωρείτε, συμβόλαιο με την Panic Records, θα κερδίσει και 50.000 ευρώ και ετοιμάζεται για super duper καριέρα. Οπότε μην χάνετε χρόνο, στείλτε το βιογραφικό σας και ένα μικρό demo στο Private Auditions, είναι αυτό το mail, privateauditions@tvopen.gr. Εκεί, με το που στείλετε αυτό το mail, αυτόματα θα μπείτε στη διαδικασία να περάσετε από τις 3 private auditions, privé audition, με τους coaches σας. Coaches σας ποιοι είναι? Η Ελένη Φουρέιρα, ο Θοδωρής Μαραντίνης και ο Μιχάλης Κουινέλης. Οπότε αυτές οι 2 audition πρέπει να ξέρετε ότι είναι 10 και 11 του Νοέμβρη. Μην χάνετε χρόνο, τρέξτε. Και καλή σας επιτυχία φυσικά. Αυτά από εμάς, θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα ακριβώς το απόγευμα εδώ στο MAD TV και στο Cooler List. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά από εμάς. Γεια σας.